Αγαπητοί μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Η οικογένεια είναι ένα σύστημα με κανόνες και δομή, είναι ένα ψυχοκοινωνικό σύστημα που έχει δυναμικές αλληλεπίδρασης και διεργασίες. Μέσα στο οικογενειακό σύστημα αναπτύσσονται σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του. Μελετώντας και παρατηρώντας τις διεργασίες που γίνονται σε αυτό, μπορούν να εκτιμηθούν τα ανθρώπινα προβλήματα και οι συμπεριφορές που αναπτύσσει ο καθένας μας, τα συμπτώματα, αλλά και οι λύσεις που βρίσκονται ώστε να επιβιώσει όλο αυτό το σύστημα. Ανεξάρτητα από το ποια είναι η δομή της οικογένειας, είναι ένα σύστημα του οποίου τα μέλη αλληλοεπηρεάζονται, λειτουργεί ως αποδέκτης των πληροφοριών για το εξωτερικό περιβάλλον, καθοδηγεί και προσφέρει αμοιβές στα μέλη της. Η οικογένεια λειτουργεί ως πηγή ιδεολογίας και αξιών που επηρεάζουν και καθοδηγούν τη συμπεριφορά των μελών της, είναι ένας δηλαδή φορέας καθοδήγησης για την επίλυση προβλημάτων, παρέχει πρακτική βοήθεια στα μέλη της σε κατάσταση κρίσης, έχει το ρόλο του καταφυγίου για τα μέλη της όταν αυτά αντιμετωπίζουν δύσκολες και επίγουσες καταστάσεις. Απόψε θα επικεντρωθούμε στο ιδιαίτερα λεπτό αυτό θέμα της σύνδεσης οικογένειας, γονέων και παιδιών και ψυχικής υγείας. Το Ανέσπερον Φως συνάντησε την ψυχολόγο κυρία Παναγιώτα Μπουντή, η οποία η κυρία Μπουντή είναι ψυχολόγος και ιδρυτικό μέλος του Options for Life Network στο Λονδίνο. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου και τελείωσε το Λύκειο. Οι πρώτες της πανεπιστημιακές σπουδές την φέρνουν στην όμορφη πόλη του Ρεθύμνου, όπου φοίτησε στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το 2003 έρχεται στο Λονδίνο για να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό τμήμα του Πανεπιστημίου του City στην ψυχολογία της υγείας, ένα τομέα που η κυρία Μπουντή προσέγγισε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητά του, τη σπουδαιότητα του σχεδιασμού του και την παροχή υπηρεσιών πρόληψης για την καλή σωματική ψυχική υγεία, αλλά και την αναγκαιότητα της παροχής ψυχολογικής υποστήριξης σε ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν ή βρίσκονται στο στάδιο της αποκατάστασης από χρόνια και συναισθηματικά επίπονα προβλήματα υγείας. Το ενδιαφέρον της για την κλινική ψυχολογία και την ψυχανάλυση την οθεί στο να παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην ψυχανάλυση στο Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου και αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της και ως μέρος της ψυχαναλυτικής της εκπαίδευσης ξεκινάει τη δική της πορεία προσωπικής ψυχανάλυσης με την ψυχαναλύτρια κυρία Χαρά Πέπελη στο Λονδίνο, η οποία είναι εν εξελίξη τα τελευταία 10 περίπου χρόνια. Η κυρία Μπουντή έχει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία, έχοντας αναλάβει κλινικούς, συμβουλευτικούς και κοινωνικούς ρόλους ως ψυχολόγος σε συμβουλευτικούς σταθμούς, σχολεία, νοσοκομεία και κέντρα ψυχικής υγείας. Τέλος, έχει δουλέψει με άτομα όλων των ηλικιών, παιδιά, νέους ανθρώπους και ενήλικες, παρέχοντας ψυχολογική και ψυχοκοινωνική θεραπευτική υποστήριξη σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό επίπεδο. Η ψυχή, άειλη υπόσταση, κινητήριος δύναμη, η ίδια η ζωή, η πνοή του Θεού. Τι είναι τελικά η ψυχή? Ποια είναι η σημασία της για την ανθρώπινη ζωή? Πού βρίσκεται? Πώς είναι? Υπάρχει? Λέγει ο ποιητής και μουσικός Λουδοβίκος. «Μα για το σώμα που έχεις δεν είναι μεγάλα τα φτερά σου?» ρώτησε ένα μυρμήκι την Πεταλούδα. «Είναι. Αλλά εμένα με λένε και ψυχή και δεν ξέρεις τι βάρος έχει αυτό». Η επιστήμη της ψυχολογίας προσεγγίζει την ανθρώπινη ύπαρξη διαχωρισμένη στο σώμα και την ψυχή. Έτσι πολύ καλά κάνουμε και χρησιμοποιούμε τον όρο έννοια, διότι η ψυχή δεν πρόκειται για ένα όργανο, δηλαδή με την ουσία ενός σωματικού οργάνου. Την ψυχή την αντιλαμβανόμαστε σαν μία ολότητα, η οποία αποτελείται από τις συνειδητές, τις προσυνειδητές και τις υποσυνείδητες διανοητικές διεργασίες. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι οι συνειδητές διανοητικές διεργασίες αφορούν ό,τι αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και βιώνει, ζει δηλαδή την πραγματικότητά του. Είναι πράγματα, στοιχεία, για τα οποία μπορεί να σκέπτεται, να μιλά και να αισθάνεται.
Το προσυνειδητό επίπεδο είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο το οποίο αφορά ένα προσβάσιμο παρελθόν. Δηλαδή η στοιχεία του παρελθόντος τα οποία το άτομο μπορεί εύκολα να ανακαλεί στη μνήμη του, να μιλά και να σκέπτεται για αυτά. Υπάρχει όμως και ένα κρυφό κομμάτι της ψυχής που είναι το υποσυνείδητο. Είναι μια μεγάλη δεξαμενή στοιχείων αρχαϊκών, στοιχείων του παρελθόντος, τα οποία το άτομο δεν γνωρίζει πλήρως. Δηλαδή, έχει τη δυνατότητα μέσα από συγκεκριμένες διεργασίες να τα προσεγγίζει, αλλά δεν μπορεί να τα γνωρίζει πλήρως. Έτσι λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε την ψυχή σαν κάτι που το ζούμε, το βιώνουμε, το αισθανόμαστε, αλλά και σαν κάτι το οποίο είναι κρυφό με μία έννοια, έτσι ελαστικά αν χρησιμοποιήσουμε αυτή την λέξη, είναι κάτι όμως προσβάσιμο και παρατηρήσιμο μέσα από τη συμπεριφορά μας. Κι αν ο άνθρωπος είναι δυσυπόστατος, σώμα και ψυχή, και το σώμα ασθενεί, ασθενεί και η ψυχή. Κάπου, κάπως, ένα ρήγμα και κάποια σκέψη, κάποια στάση, κάποιο γεγονός μολύνει σαν μικρόβιο την ψυχή και εκείνη ασθενεί και ο άνθρωπος υποφέρει. Χρησιμοποιώντας τον όρο ψυχολογικά προβλήματα, εννοούμε μια πληθώρα διαταραχών και δύσκολων συναισθηματικών καταστάσεων που βιώνει το άτομο και οι οποίες αυτές οι καταστάσεις επηρεάζουν την καθημερινή του ζωή, τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται, τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά και δρά κοινωνικά κυρίως. Έτσι λοιπόν, οι ψυχολογικές φύσεις αυτές τις διαταραχές μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζουν τους ανθρώπους σε όλες τις εκφάνσεις και ηλικίες της ζωής τους. Στα παιδιά, στους έφηβους, στους νέους ανθρώπους, ενήλικες, ακόμα και σε ηλικιωμένους ανθρώπους, βέβαια με διαφορετικούς τρόπους. Είναι διαφορετικού είδους οι διαταραχές ή επηρεάζουν την ζωή διαφορετικά, γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες του ανθρώπου σε αυτές τις διάφορες φάσεις της ζωής του. Εμείς οι άνθρωποι όμως έχουμε την τάση πολλές φορές στην καθημερινή μας ζωή και στον τρόπο με τον οποίο συνδιαλεγόμαστε μεταξύ μας να χρησιμοποιούμε λέξεις όπως είναι για παράδειγμα το άγχος ή όπως είναι για παράδειγμα η κατάθλιψη, χωρίς απαραίτητα να εννοούμε τις κλινικά διαγνωσμένες διαταραχές, δηλαδή τις αγχώδεις διαταραχές ή την κλινική κατάθλιψη. Έτσι, με έναν τρόπο, χωρίς να το καταλαβαίνουμε ίσως, υποτιμούμε το βίωμα του ανθρώπου ο οποίος πάσχει από αυτά τα προβλήματα και του οποίου η ζωή επηρεάζεται σημαντικά και ίσως και σε πολλές περιπτώσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι μιλώντας για την ψυχική υγεία θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι όσο σημαντική είναι και η σωματική μας υγεία και να το αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο, να μην αφήνουμε συναισθηματικά δύσκολες καταστάσεις να παίρνουν μεγάλη διάρκεια στο χρόνο, να μην αφήνουμε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις να επηρεάζουν τη ζωή μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά να αναζητάμε βοήθεια. Κατατάσσοντας κανείς τις νόσους της ψυχής, αναρωτιέται. Έχουν μορφή, χαρακτήρα, χρώμα ή σχήμα. Πώς εκφράζονται τα συμπτώματα της νόσου της ψυχής όταν εκείνη δεν είναι ορατή. Το σώμα και η συμπεριφορά. Μέσω αυτών των οδών γίνονται ορατά τα αόρατα συμπτώματα. Η ψυχολογική επιστήμη, η οποία μελετά τη συμπεριφορά του ανθρώπου σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του και την εξέλιξη του ανθρώπου, πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μία απόλυτη επιστήμη. Και πώς θα μπορούσε άλλωστε να είναι απόλυτη αυτή η επιστήμη, από τη στιγμή που το ενδιαφέρον της είναι ο άνθρωπος και ο άνθρωπος είναι το πλέον εξελισσόμενο όν όσον αφορά τη σκέψη του, τα συναισθήματά του και τον τρόπο αντίληψης της πραγματικότητας αλλά και του ίδιου του εαυτού, όσον αφορά δηλαδή την αυτογνωσία του. Αυτό που πρέπει επίσης να πούμε είναι ότι στα πλαίσια της ψυχολογικής επιστήμης υπάρχουν και διάφορες θεωρίες κατανόησης της ανθρώπινης ύπαρξης και επίσης διάφορες θεωρίες κατανόησης των ψυχολογικών προβλημάτων όσον αφορά τη δόμηση αλλά και την αποδόμησή τους. Γενικευμένα μπορούμε να πούμε ότι τα προβλήματα ψυχολογίας, τα ψυχολογικά προβλήματα διαχωρίζονται σε νευρώσεις και σε ψυχώσεις. Νευρώσεις όπως για παράδειγμα είναι η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχές,
αναταραχές αλλά και οι φοβίες και οι ψυχώσεις, όπως είναι η παράνοια, η σχιζοφρένεια και γενικά πολύ πιο δύσκολα και περίπλοκα ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία όμως χρειάζονται τη βοήθεια των ειδικών. Οι διάφορες ψυχοπαθολογίες πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι εκφράζονται μέσα από συμπτώματα, τα οποία αφορούν και τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά και τα συναισθήματα και τις σκέψεις του ανθρώπου. Σήμερα μπορούμε να πούμε ενδεικτικά ότι μερικά ψυχολογικά προβλήματα είναι η μανιοκατάθλιψη, οι διάφορες διαταραχές προσωπικότητας με πολύ πιο σοβαρή τη διαταραχή της πολλαπλής προσωπικότητας, οι αγχώδεις διαταραχές, η κλινική κατάθλιψη, οι διαταραχές της τροφής, ακόμα και οι φοβίες. Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε όλοι τις ίδιες πιθανότητες να νοσήσουμε από όλες τις μορφές ψυχοπαθολογίας. Οι πιθανότητές μας, ή μάλλον αυτό που μας κάνει ευάλωτους στις διάφορες διαταραχές, είναι η ψυχική μας δομή. Η ψυχική δομή αφορά κυρίως την παιδική μας ηλικία, δηλαδή είναι εκεί που διαμορφώνεται και φυσικά εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της ζωής μας ως ένας τρόπος σκέψης, αντίληψης και διαχείρισης δύσκολων περιστάσεων και καταστάσεων στη ζωή μας. Η κοινωνία σήμερα, η κρίση των αξιών, η ηθική κατάπτωση, η πείνα και η ανέχεια, τα προβλήματα και οι δυσέβρετες λύσεις τους αφήνουν μια ψυχή εκτεθειμένη. Και ο άνθρωπος στέκεται ανίκανος να εμποδίσει τις νοσογόνους αιχμές να εισχωρήσουν βαθιά και να δηλητηριάσουν την ψυχή του. Ψυχική νόσος είναι ένα βίωμα αρκετά προσωπικό. Μπορεί να υπάρχουν λέξεις που να ομαδοποιούν έναν τρόπο συμπεριφοράς ή κάποια συμπτώματα, αλλά το πώς αντιλαμβάνεται και βιώνει ένα άτομο την ψυχική νόσο είναι σίγουρα πολύ διαφορετικό από τον τρόπο που την αντιλαμβάνεται και τη βιώνει ένα άλλο άτομο. Αυτό που μπορούμε να πούμε λοιπόν είναι ότι το άτομο, έχοντας δημιουργήσει έναν τρόπο κατανόησης της πραγματικότητας, οργανώνει τη ζωή του γύρω από αυτή την πραγματικότητα και αυτό επηρεάζει πολύ και την κοινωνική του υπόσταση. Η ψυχική νόσος κατά πολύ παραμένει ανεξιχνίαστη, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά δυσνόητο και ιδιαίτερα στο ευρύ κοινό. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ένα από τα κοινωνικά φαινόμενα τα οποία επηρεάζουν ίσως αρνητικά τη βελτίωση, ας πούμε, της εμπειρίας του ατόμου με την ψυχική νόσο, είναι ο στιγματισμός, ο κοινωνικός στιγματισμός. Πρόκειται ουσιαστικά, κατά την άποψή μου, για μια κοινωνική φοβία. Είναι συνδυασμός βέβαια φοβίας, αλλά και άγνοιας για την νόσο, που δυσκολεύει τη ζωή του ατόμου, την κάνει περισσότερο περίπλοκη από ό,τι είναι και δυστυχώς χάνονται οι δυνατότητες για βελτίωση σε πραγματικό επίπεδο. Για παράδειγμα, μειώνονται κατά πολύ οι δυνατότητές του για προσωπική αναζήτηση βοήθειας από φόβο για τον κοινωνικό στιγματισμό, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι παρατηρούνται ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά την αποκατάστασή του, δηλαδή την επαγγελματική του αποκατάσταση ή τις ευκαιρίες που δίνει ο ίδιος και η κοινωνία στον άνθρωπο αυτόν που πάσχει από το ψυχολογικό πρόβλημα, για εκπαίδευση, για εργασία, αλλά και για ό,τι ο ίδιος θέλει να επιτύχει στη ζωή του. Ο κοινωνικός λοιπόν στιγματισμός θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα τα οποία επιτείνουν και τις προκλήσεις που επιτείνουν το πρόβλημα της ψυχικής νόσου. Η οικογένεια δεν είναι απλώς μια ομάδα συγγενών. Η οικογένεια είναι η πρώτη και η πιο σπουδαία κοινωνική ομάδα που θα αναπτυχθεί ο άνθρωπος. Οι δυναμικές της θα αφήσουν το στίγμα τους στην συμπεριφορά και στον τρόπο που ο άνθρωπος φιλτράρει τον κόσμο του. Άλλοτε θα είναι πανοπλία. Κι άλλοτε ίσως όχι.
οικογένεια είναι το πρώτο κοινωνικό πλαίσιο του οποίου γίνεται μέλος ο άνθρωπος, το παιδί. Σε αυτό το πλαίσιο ο άνθρωπος μεγαλώνει, αναπτύσσεται και κοινωνικά και συναισθηματικά, ψυχικά, αλλά φυσικά και σωματικά. Η οικογένεια λοιπόν ως προστατευτικό περιβάλλον έχει πολύ μεγάλο εύρος ιδιωτήτων. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό μάλλον που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η οικογένεια μέσα στο χρόνο έχει υποστεί αρκετές μεταβολές. Μετασχηματίζεται και επαναπροσδιορίζεται διαρκώς. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν παρατηρηθεί αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στη σύνθεσή της, στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν τα δύο φύλλα στην κοινωνικοποίηση του παιδιού. Ο χαρακτήρας και η προσωπικότητα του ανθρώπου διαμορφώνεται λοιπόν μέσα σε αυτό το συνεχώς εξελισσόμενο πλαίσιο και πρέπει να πούμε ότι οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι φέρουν την μεγαλύτερη ευθύνη και έχουν και τον κυριότερο ρόλο. Αρχικά λειτουργώντας σαν το πρότυπο για τα παιδιά, έτσι όπως έχουν οι ίδιοι σκεφτεί το γονικό τους ρόλο και τον έχουν διαμορφώσει στο μυαλό τους μέσα από εικόνες που φτιάχνουν για αυτόν, αλλά και μέσα από τις γονικές τους πρακτικές, δηλαδή μέσα από τον τρόπο που βοηθούν τα παιδιά να επιβιώσουν αρχικά και περαιτέρω να εξελιχθούν συναισθηματικά. Οι ερευνητές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα λοιπόν στην σημασία των πρώιμων αυτών συναισθηματικών δεσμών, μιας και φαίνεται ότι τα πρότυπα των δεσμών αυτών ακολουθούν το άτομο καθ' όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του. Όμως επίσης πρέπει να πούμε ότι η οικογένεια διανύει και μία περίοδο κρίσεως. Δηλαδή, οι γονείς πλέον έχουν αναλάβει ευθύνες και για την ασφάλεια της οικογένειας και για την ευημερία της οικογένειας, την προστασία των παιδιών, την ανατροφή των παιδιών και έρχονται επίσης αντιμέτωποι με τον ρόλο το γονεϊκό και με το πώς θα τα βρουν αρχικά και μεταξύ τους. Δηλαδή, το να γίνεται κανείς γονιός είναι ένα δύσκολο βήμα στη ζωή ενός ανθρώπου, είναι κάτι αρκετά περίπλοκο, στο οποίο θα πρέπει κανείς να ανταπεξέλθει για να μπορέσει να δημιουργήσει και να διατηρήσει μια οικογενειακή σταθερότητα. Πώς μπορώ να βάλω σωστά όρια στο παιδί μου, γιατί δεν με ακούει? Αν του βάζω όρια, μήπως θα γίνω κακός? Πώς μπορούμε να γίνουμε καλοί γονείς? Τα παιδιά χρειάζονται σαφείς και σταθερές συναισθηματικές σχέσεις. Όταν νιώσουν τη σταθερότητα μέσα από τα όρια, τότε προσανατολίζονται καλύτερα. Εκεί που τα όρια λείπουν, κυριαρχεί η ανασφάλεια. Η οριοθέτηση των παιδιών είναι ένα δύσκολο στάδιο και ένα δύσκολο εγχείρημα για τους γονείς. Κυρίως για παιδιά της μικρής ηλικίας, εκεί που είναι και πολύ πιο δύσκολο να επικοινωνήσει κανείς με το παιδί που δεν έχει ακόμα αρχίσει να μιλά. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο, μια πολύ σημαντική δεξιότητα η οποία θα πρέπει να διδαχθεί και να αναπτυχθεί φυσιολογικά μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον για να μπορέσει το παιδί να λειτουργήσει κοινωνικά και στο μέλλον. Μία συμβολή που μπορούμε να δώσουμε στους γονείς όσον αφορά την οριοθέτηση των παιδιών είναι το να είναι ευέλικτοι και να έχουν την δυνατότητα και την αντοχή να πειραματιστούν με τα παιδιά τους, να πειραματιστούν με τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού αλλά και με τη μοναδικότητα την δική τους, να βρουν έναν τρόπο επικοινωνίας. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητή, Ουρανού και Γης, Ορατών, Τεπάντων και Αοράτων. Και αφού ο Θεός έπλασε την αόρατη ψυχή, ποιος ξέρει καλύτερα να την γιατρέψει? Μα είναι η πίστη μας τόσο δυνατή? Η προσευχή μας είναι ηχηρή? Μάθαμε να υπομένουμε τις δοκιμασίες μας? Η
πίστη είναι ένα πολύ προσωπικό θέμα. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι κατανοείται διαφορετικά από τον κάθε άνθρωπο και επίσης ότι η πίστη ξεπερνάει την κοινωνία και ξεπερνάει επίσης και τον πολιτισμό. Πρόκειται για μία έννοια η οποία είναι πολύ βαθιά ριζωμένη στη σκέψη των ανθρώπων και πολλές φορές μας είναι αρκετά δύσκολο να μιλάμε για αυτήν, γιατί είναι κάτι που περισσότερο αισθανόμαστε, κάτι που βιώνουμε, δεν είναι κάτι για το οποίο μπορούμε εύκολα να μιλάμε. Μπορούμε να σκεφτούμε την πίστη όμως σαν κάτι το ανεξάντλητο που διανθίζει τη ζωή των ανθρώπων, της οικογένειας και της κοινωνικής συνύπαρξης. Μπορούμε να τη σκεφτούμε σαν προστασία, σαν συναισθηματική υποστήριξη, σαν συμβουλή, αλλά και σαν έναν οδηγό καλής και ενάρετης ζωής. Δηλαδή, σαν έναν οδηγό εκεί που οι άνθρωποι αισθάνονται ότι δυσκολεύονται, ότι υπάρχουν προκλήσεις που θα μπορούσαν να είναι καταστρεπτικές για τη ζωή τους και σωματικά αλλά και ψυχικά, η πίστη τους βοηθάει να βρουν μια εσωτερική ισορροπία. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η πίστη, ναι, έχει πολύ μεγάλες υποστηρικτικές ιδιότητες για τον άνθρωπο και επίσης μπορούμε να πούμε ότι η πίστη κοινωνικά φέρνει κοντά τους ανθρώπους, δημιουργεί έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας και επίσης και έναν κοινό ηθικό κώδικα. Έτσι λοιπόν, μέσα από τις αρετές που προβάλλει η θρησκεία και η πίστη, όπως είναι η αγάπη και η συμπόνια, η κατανόηση και η αποδοχή, ο άνθρωπος αποκτά ψυχικές δυνάμεις με τις οποίες μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση. Βασική προϋπόθεση για μια επιτυχημένη ψυχολογική παρέμβαση είναι η καλή συνεργασία του ατόμου ή της οικογένειας με τον θεραπευτή-ψυχολόγο. Η καλή συνεργασία βασίζεται στη συνέπεια που πρέπει να επιδείξουν και οι δύο πλευρές, αλλά και στο χτίσιμο μιας καλής θεραπευτικής σχέσης που βοηθά τον ασθενή να εμπιστευτεί και να νιώσει ασφαλής μέσα στο συγκεκριμένο θεραπευτικό περιβάλλον. Ο ρόλος του ψυχολόγου είναι πολύ σημαντικός σε πολλαπλά επίπεδα. Όσον αφορά την κοινωνία, ο ρόλος του ψυχολόγου μπορεί να είναι και συμβουλευτικός, αλλά μπορεί να είναι και εκπαιδευτικός. Δηλαδή, ο ρόλος του ψυχολόγου να συγκεντρώνει την προσοχή του στην προώθηση της καλής ψυχικής υγείας και να δοθεί μεγάλη έμφαση στη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην σωματική και την ψυχική υγεία. Αυτού του είδους η πληροφόρηση γίνεται μέσα από την ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της κοινότητας και συγκρότηση ομάδων αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας με την καθοδήγηση φυσικά των ειδικών. Πολύ σημαντική είναι και η συνεργασία των ψυχολόγων με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ενημέρωση που παίρνει ο κόσμος μέσα από τις διάφορες ημερίδες και, και μέσα από τους διάφορους εκπαιδευτικούς χώρους όπως είναι για παράδειγμα τα σχολεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του ψυχολόγου στο σχολείο και πολύ ουσιαστικός, γιατί αφενός δρά συμβουλευτικά για τους εκπαιδευτικούς, γιατί και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ένας πολύ δύσκολος και απαιτητικός ρόλος και πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται βοήθεια στα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, αλλά επίσης είναι και πολύ σημαντικός όσον αφορά τις συμβουλές, τις ειδικές συμβουλές που δίνει ο ψυχολόγος στους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση φαινομένων που παρατηρούνται μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγμα το bullying, αυτό που είναι και που έχει τραβήξει και ιδιαίτερο στην προσοχή τη δική μας τον τελευταίο καιρό. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε τον ψυχολόγο ως μια επιστημονική ειδικότητα, η οποία έχει πολλαπλή αξία και να κάνουμε χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει ο ψυχολόγος. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν βιώνουμε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, μας είναι δύσκολο να ζητήσουμε βοήθεια. Όπως είπαμε και προηγουμένως, υπάρχει αυτό το κοινωνικό στίγμα. Όμως το να ζητήσει κανείς βοήθεια είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς που πρόκειται να κάνει μαζί με τον ψυχολόγο. Ο ψυχολόγος θα δράσει συμβουλευτικά και υποστηρικτικά, θα βοηθήσει το άτομο να σκεφτεί το πρόβλημά του και τη ζωή του διαφορετικά και με έναν τρόπο να μπορέσει δημιουργικά να βρει λύσεις, χωρίς αυτές οι λύσεις να είναι έτοιμες δοσμένες αυτόν. Δηλαδή, θα εμπλακεί σε μια πολύ προσωπική διαδικασία, η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα με δημιουργικότητα σκέψεις να βρει λύσεις και να ξεπεράσει τα προβλήματά του.
Η αποστολή μιας υποστηρικτικής ομάδας πρέπει να είναι συγκεκριμένη. Να παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης στην κοινότητα χωρίς εξαιρέσεις. Να εμπνέονται οι άνθρωποι για να συμμετέχουν στην διαδικασία της εκ νέου αξιολόγησης των εκάστοτεν περιστάσεων, ώστε η κατανόηση των εμπειριών που θα αποκομίσουν να τους βοηθήσει να βρουν τα προσωπικά τους εκείνα κίνητρα για να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους νέες επιλογές για τη ζωή. Όταν όλα αυτά ικανοποιηθούν, τότε μιλάμε για το Options for Life Network. Options for Life Network είναι μια σχετικά πρόσφατη πρωτοβουλία. Είναι μια προσπάθεια η οποία δραστηριοποιείται για την οργάνωση και την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και προώθησης της καλής ψυχικής υγείας. Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις είναι υποστηρικτικές δομές οι οποίες αφορούν τον τομέα της εφαρμοσμένης κοινωνικής ψυχολογίας. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για οργανωμένες δραστηριότητες οι οποίες αφορούν την καθημερινή ζωή ανθρώπων, ομάδων και κοινωνικών οργανισμών, δηλαδή εκεί που παρατηρούνται διάφορα προβληματικά κοινωνικά φαινόμενα τα οποία αφορούν ομάδες ανθρώπων, εμείς ερχόμαστε με τις υπηρεσίες μας να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να τους φέρουμε κοντά. Πρόκειται λοιπόν για προβλήματα είτε που αφορούν την ψυχική υγεία, είτε τις χρόνιες νόσους, φυλετικές και κοινωνικές ανισότητες, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την απομόνωση. Το Options for Life Network οργανώνει λοιπόν ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις με τη μορφή ομάδας. Φέρνουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν το ίδιο βίωμα κοντά και σε ένα ηχέμηθο και ασφαλές περιβάλλον τους δίνεται η δυνατότητα να μοιραστούν το πρόβλημά τους και το βίωμά τους και μαζί να πορευτούν σε μια κοινή πορεία ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις είναι δομές οι οποίες αναπτύσσονται και δραστηριοποιούνται λοιπόν στην κοινότητα, ανοιχτά. Οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιήσουν και επιδιώκεται μια στοχευμένη υποστηρικτική παρέμβαση. Μιλώντας για τη συναισθηματική αποκατάσταση, θα είναι χρήσιμο να πούμε ότι σκεπτόμενοι την αποκατάσταση, δεν τη σκεφτόμαστε σαν μια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου. Η αποκατάσταση έχει διάρκεια και το άτομο θα πρέπει να εμπλακεί σε αυτήν την δουλειά, σε αυτή την προσπάθεια μάλλον καλύτερα της αποκατάστασης, ο ίδιος για να μπορέσει να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα για τη ζωή του. Επίσης, μπορούμε να μιλήσουμε για την συναισθηματική αποκατάσταση σαν μια διερεύνηση ενός νέου νοήματος για το βίωμα. Δηλαδή, ένα δύσκολο, ένα προβληματικό βίωμα μπορεί να πάρει μια καινούργια μορφή για τη ζωή του ανθρώπου, εάν ο ίδιος το θελήσει, εάν το σκεφτεί διαφορετικά και αν βρει τις θετικές πτυχές, τα θετικά τα οποία αποκόμισε από τις δύσκολες στιγμές και αυτά να τα χρησιμοποιήσει επικοδομητικά για το μέλλον του. Η ψυχική υγεία ενός ατόμου, αγαπητοί μας τηλεθεατές, είναι άμεσα συναρτημένη με την οικογένεια, τη δομή της, τους ρόλους και τους κανόνες που την διέπουν.
Η οικογένεια άλλοτε εκτιμάται ως παράγοντας επίλυσης ενός προβλήματος και άλλοτε ως ένας αρνητικός παράγοντας για την ψυχική υγεία των μελών της. Τα μέλη της οικογένειας αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις που αλληλεπηρεάζονται και ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε το σύστημα οικογένεια να διατηρείται σε μια σταθερή κατάσταση. Για να ισχυροποιήσουμε τις δομές αυτές, θα πρέπει όλοι να είμαστε αρχικά καλοί με τον εαυτό μας. Η καλή μας υγεία είναι σημαντική, κρίσιμη για τη λειτουργία ολόκληρης της οικογένειας. Να μην παρασυρώμαστε από ενοχές και ντροπή για κάθε πρόβλημα υγείας ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Ας πάρουμε δύναμη από τις καλές στιγμές που έχουμε όλοι ζήσει μαζί με την οικογένειά μας. Ας δώσουμε έμφαση στην προσωπική μας ζωή. Ας διατηρήσουμε τις φιλίες και τα εξωτερικά μας ενδιαφέροντα και ας κρατήσουμε τη ζωή μας τακτοποιημένη και σταθερή κατά το δυνατόν. Ας μάθουμε να εκτιμούμε και να απολαμβάνουμε την υποστήριξη που λαμβάνουμε από όσους έχουν παρόμοια προβλήματα. Ας ψάξουμε για διαθέσιμες πηγές βοήθειας και υποστήριξης στην περιοχή μας. Μπορούμε να μοιραστούμε και να μάθουμε από τις εμπειρίες των άλλων, μπορούμε να επωφεληθούμε από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις συζητήσεις και μπορούμε να συνεργαστούμε με τους άλλους για να βελτιώσουμε και να διευρύνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ας επικοινωνήσουμε με την εκάστοτε τοπική μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης και ας ρωτήσουμε αν υπάρχει ψυχίατρος ή ψυχολόγος για την υποστήριξη και ενημέρωση της οικογένειάς μας. Ας συναντήσουμε και τον ιερέα για να πάρουμε δύναμη πνευματική. Η γνώση είναι δύναμη, η ενημέρωση ασφάλεια, η αγάπη συνδετικός κρίκος και η πίστη μας οδηγός. Ας ανοίξουμε τα παράθυρα της ψυχής μας να μπει το ανέσπερον φως. Καληνύχτα σας.